Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς ζωγραφίζουμε το χρώμα του δέρματος με χρωματιστά μολύβια. Καλώς ήρθατε στο House of Stelios, είμαι ο Στέλιος και σήμερα θα σας δείξω πώς ζωγραφίζω το χρώμα του δέρματος με χρωματιστά μολύβια. Συχνά όταν ζωγράφιζα ένα πρόσωπο με χρωματιστά μολύβια ξεκινούσα με το περίγραμμα του προσώπου, αλλά όταν έφτανα στο χρώμα εκεί τα έβρισκα λίγο σκούρα και ενώ με το περίγραμμα είχα ξεκινήσει αρκετά καλά, το χρώμα κατέληγε να χαλάει αρκετά το αποτέλεσμα του έργου μου. Οπότε πάμε να δούμε ποια τεχνική ακολουθώ για να το αποφύγω αυτό. Μην ξεχάσετε όμως πως εκεί έξω υπάρχουν άπειρες εκδοχές δέρματος με διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές υφές, αλλά η τεχνική που θα δούμε είναι η ίδια για όλα τα είδη δέρματος. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω είναι τα Faber-Castell Polychromos και το χαρτί είναι ένα τυχαίο σκληρόλιο χαρτί. Ξεκινάω ξεχωρίζοντας τα μολύβια μου και αποφασίζω ποια θα χρησιμοποιήσω με βάση το δέρμα που ζωγραφίζω. Έπειτα με ένα σκούρο μολύβι ξεχωρίζω τις σκιές από τα φώτα. Κρατώντας το μολύβι από το πίσω μέρος του, βάζω όλη την πίεση στο χέρι μου και όχι στο μπροστινό μέρος του μολυβιού. Με ένα ανοιχτόχρωμο μολύβι που θα αντιπροσωπεύει τους πιο φωτεινούς τόνους, δίνω μια γενική εικόνα στο δέρμα. Εδώ για παράδειγμα χρησιμοποιώ την απόχρωση αυτή επειδή αντιπροσωπεύει το γενικό χρώμα του συγκεκριμένου δέρματος στο φως. Με μία απόχρωση μεταξύ εκείνης που χρησιμοποίησα για τις σκιές και αυτής που έβαλα για γενικό χρώμα, κάνω τις μεταβάσεις από το φως στη σκιά και αναμειγνύω όλα τα χρώματα μαζί. Χωρίς να πατάω το μολύβι κάνω απαλές, αλλά αποφασιστικές κινήσεις στη φορά του δέρματος. Με ένα λευκό μολύβι ή σχεδόν λευκό, πατάω όλο το δέρμα με αρκετή πίεση ώστε να ομογενοποιήσω το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του καναλιού.